Καλημέρα, Κυριακή 1η Μαρτίου 2020. Καλημέρα και καλό μήνα. Και έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα για το πρωινό μας vlog. Πώς διαχειριζόμαστε την αποτυχία. Πάω κατευθείαν στην επιστολή. Καλημέρα κυρία Πετρίδου, καλημέρα αγάπη μου. Θα ήθελα να μοιραστώ το πρόβλημά μου μαζί σας και ελπίζω να είναι αφορμή να βοηθήσει κι άλλο κόσμο που πιθανόν να τον απασχολεί το ίδιο θέμα. Πρόσφατα ήρθα αντιμέτωπη με μια αποτυχία και δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ. Μένω εξωτερικό και απέτυχα στις εξετάσεις του πανεπιστημίου που είμαι εγγεγραμμένη. Γιατί χρησιμοποιείς άραγε για τον όρο του πανεπιστημίου που είμαι εγγεγραμμένη, μήπως δεν έχεις επιλέξει αυτό το πανεπιστήμιο. Τώρα να δούμε παρακάτω. Νιώθω μεγάλη θλίψη και το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι να τα παρατήσω όλα και να γυρίσω στην Ελλάδα. Νομίζω θα έλεγε και να γίνω χρεύτρια. Εύκολη λύση, ανάγκη για διέξοδο, πραγματική ανάγκη, δεν ξέρω. Η διαχείριση της αποτυχίας είναι το θέμα για το οποίο θέλω να ακούσω την απόψή σας. Εγώ ούσα συναισθηματικά εμπλεκόμενη σκέφτομαι βεβαιασμένα, με θλίβει πάρα πολύ και αδυνατό να σκεφτώ καθαρά έχει όμως πάρα πολύ καλή γραπτή έκφραση και ο τρόπος με τον οποίο γράφεις έχει πολύ συνοχή, που αυτό λέει καλά πράγματα για σένα και την κρίση σου. Θα ήθελα να αποφύγω να κάνω άγαρμπες κινήσεις και να καταστρέψω και άλλους τομείς της ζωής μου, επαγγελματικό, προσωπικές σχέσεις, επειδή απέτυχα σε κάτι και δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Απομακρύνομαι από όλους και δεν θέλω να μιλάω σε κανέναν. Στο μυαλό μου υπάρχει αυτό, η αποτυχία δηλαδή, και τίποτα άλλο. Δεν είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου αποτυχάνω ή χρειάζεται να προσπαθήσω ιδιαίτερα πολύ για κάτι. Κάποιες φορές νιώθω ότι φαίνω την ίδια μου την παγίδα. Τι ωραία που γράφεις! Κάποιες φορές νιώθω ότι φαίνω την ίδια μου την παγίδα. Στην προκειμένη περίπτωση, για παράδειγμα, ενώ σε όλα μου τα γραπτά είχα πάρει άρεστα, στις τελευταίες εξετάσεις πήγα τελείως απροετοίμαστη, σαν να και υποσυνείδητα να ήθελα να αποτύχω. Και θυμώνω περισσότερο με τον ίδιο μου τον εαυτό. Ναι, γιατί πρέπει με τον ίδιο σου τον εαυτό να έχεις μια ειλικρινή σχέση. Και τέτοιου είδου πράγματα, αυτοσαμποταρίσματα, αυτοκαταστροφικότητα, δείχνει μια κακή Σχέση με τον εαυτό μας πρώτα απ' όλα. Το συγκεκριμένο ζήτημα νιώθω ότι συνδέεται με μια αυτοτρικλοποδιά. Αχ τι ωραία έχεις περιγράψει τον αυτό αυτό σαμποτάρισμα. Με μια αυτοτρικλοποδιά που έβαλα στον εαυτό μου. Είμαι 30 χρονών και αυτό το πτυχίο είχε να κάνει άμεση σχέση με τη δουλειά μου. Οπότε επηρεάζει και τον επαγγελματικό μου χώρο. Είναι λογικό έως ένα βαθμό να μου προκαλεί άγχος και απογοήτευση ή αποτυχία. Είναι φυσικά, είναι λογικό. Όμως εγώ δεν ξέρω πώς να τη διαχειριστώ και απλώς σκέφτομαι διεξόδους που θα με σώσουν από την κατάσταση όπως να γυρίσω στην Ελλάδα να μην ξαναπάω στην εργασία μου. Ίσως να έχω κι άλλη ευκαιρία στο μέλλον να επιτύχω στις συγκεκριμένες εξετάσεις. Αλλά αυτό που με τρομάζει είναι το πόσο μέσα μου παίρνω την αποτυχία και το πόσο στην κυριολεξία δεν μπορώ να συνέλθω. Έχεις δώσει μια μπουνιά εσύ ίδια στον εαυτό σου και τώρα δεν μπορείς να συνέλθεις. Δεν μπορώ να βγω από το σπίτι και δεν έχω καμία όρεξη και προφανώς αυτό επηρεάζει και τους γύρω μου. Ήδη κάνω σχέδια φυγής και άγαρμπες παρορμητικές σκέψεις για να ξεφύγω. Δεν είμαι γενικότερα παρορμητική, μπορεί να μου πάρει χρόνια να κάνω μια αλλαγή, όμως αν έχω υποσυνείδητα πάρει μια απόφαση να αλλάξω δουλειά για παράδειγμα, φαίνεται στις κινήσεις μου και στην έλλειψη ενδιαφέροντος γιατί είναι τόσο ακόμα παλιά κατάσταση. Ρε φιλενάδα, γιατί δεν τα βγάζεις όλα αυτά στο συνειδητό επίπεδο, να τα συζητήσεις με τον εαυτό σου στα ίσια και ξαρά, στα ράτα, να ξέρεις τι σου γίνεται και να μην ταλαιπωρεί άδικα γιατί στην ουσία με τον εαυτό σου τσακώνεσαι. Όλοι μου λένε ότι η ζωή έχει αναποδιέ και εγώ νιώθω αγνώμων και αρνητική που δεν μπορώ σε αυτή τη φάση να το καταλάβω. Πώ διαχειριζόμαστε την αποτυχία, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σα με χτίμηση. Λοιπόν, φίλε να αυτό το αυτό σαν και αυτό. Οι αυτοτριπλοποδιές που κάνουμε στον εαυτό μας είναι ό,τι πιο ύπουλο. Και σε καταλαβαίνω απόλυτα. Απόλυτα σε καταλαβαίνω γιατί το έχω κάνει και εγώ στον εαυτό μου στο παρελθόν. Και όχι μόνο μία φορά. Όσο ο άνθρωπος δεν συγχωρέσει για τον εαυτό του, για τα τυχόν πράγματα που του χρεώνει, γιατί μεγαλώνοντας, ειδικά μεγαλώνοντας σε ένα επικριτικό περιβάλλον, εσύ γνωρίζεις πως έχεις μεγαλώσει, εσύ γνωρίζεις πώς έχεις δεχθεί επικριτικότητα, αν όντω έχεις δεχθεί από το οικογενειακό σου περιβάλλον, ή πόσο τελειομανές ήταν το οικογενειακό σου περιβάλλον. Μεγαλώνοντας με έναν τρόπο στον οποίο η αποτυχία θεωρείται το υπέρτατο κακό και η επιτυχία το υπέρτατο καλό, σε μια, με έναν τρόπο που είτε οι γονείς είτε το εκπαιδευτικό σύστημα, είτε το κοινωνικό σύστημα υπαγορεύει στους νέους ανθρώπους ότι η επιτυχία δεν είναι απολογή, πως το λέει στα αγγλικά, failure is not an option, δεν, υπάρχει, δεν είναι επιλογή αποτυχία, τότε οι άνθρωποι γινόμαστε, πώς να το πω, γινόμαστε ανίκανοι να διαχειριστούμε την οποιαδήποτε αντίδραση έχουμε μέσα μας για οποιαδήποτε επιλογή μας συνειδητή. Μια συνειδητή επιλογή είναι να θα κάνω αυτή τη σπουδή, θα κάνω αυτή τη δουλειά, θα ακολουθήσω ή θα συνεχίσω αυτή την καριέρα. Είναι συνειδητέ επιλογές, οι οποίες γίνονται σε ένα συνειδητό επίπεδο. Το συνειδητό επίπεδο είναι τα πράγματα που λέμε, σκεφτόμαστε και κάνουμε και συνειδητοποιούμε, αναγνωρίζουμε ότι λέμε, σκεφτόμαστε και κάνουμε. Σε ένα υποσυνείδητο επίπεδο είναι τα πράγματα τα οποία δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε, άρα τα αποθούμε μέσα μας, είναι τα πράγματα που φοβόμαστε σε ένα υποσυνείδητο επίπεδο, είναι οι αντιδράσεις που δεν θέλουμε να έχουμε, που δεν επιτρέπουμε στον εαυτό μας να έχουμε και τις αποθούμε, τις βάζουμε μέσα στη ψυχή μας βαθιά, χρησιμοποιηθεί αυτός ο όρος περίφραστικά και καταχραστικά, είναι ο εαυτός μας που δεν θέλουμε ή ο αυτό μα που νομίζουμε ότι δεν θα είναι και τόσο σπουδαίο εάν βγει στην επιφάνεια. Σα έχω πει αρκετέ φορέ ότι ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ και νιώθω ότι με εκφράζει και νομίζω το έχω γράψει και στο βιβλίο μου να μείνω ή να φύγω είναι το τραγούδι που τραγουδά ο Κότσιρα, το Εφάπαξ, που λέει Όλη μου τη ζωή, μια δεύτερη ζωή με ακολουθούσε. Που μιλάει για το διχασμό του ανθρώπου, του νέου ανθρώπου κυρίω, γιατί και εσύ στα 30 νέο άνθρωπο είσαι, ο οποίος έχει από τη μια τον εαυτό που έχει υιοθετήσει, την προσωπικότητα που έχει χτίσει, ούτω ώστε να είναι κοινωνικά αποδεχτός και να είναι ok, και από την άλλη έχει μέσα του, στο υποσυνείδητο του, τον πραγματικό του εαυτό, τα πραγματικά του θέλω, τα πράγματα που πραγματικά γουστάρει και επιθυμεί, τα οποία δεν επιτρέπει στον εαυτό του, ούτε καν να τα σκέφτεται. Αυτός ο διχασμός μεταξύ επιθυμιών και περσόνας που κρατάμε, μεταξύ δηλαδή των πράξεων μας, των αποφάσεων μας και των θέλων μας, αυτός ο διχασμός μπορεί να μας οδηγήσει κάλλιστα και σίγουρα, μαθηματική θα έλεγα ακρίβεια, σε αυτοσαμποτάρισμα ή αυτοτρικλοποδιές. Και όταν έχεις μια αποτυχία η οποία έχει προέλθει από αυτοσαμποτάρισμα ή από αυτοτρικλοποδιά, όπως πολύ όμορφα το έθεσες, δεν μπορείς να την αντέξεις. Γιατί? Γιατί την έχεις κάνει εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου. Και για να μπορέσεις να τη διαχειριστείς συναισθηματικά, θα πρέπει να ανοίξει το κουτί της πανδόρας και να παραδεχθείς ότι εκτός από τον επιφανειακό εαυτό που έχεις, αυτό που βλέπουν οι άλλοι, αυτό που θες να πιστεύεις ότι είσαι, έχεις μέσα σου και έναν άλλον εαυτό, οποί του οποίου δεν του επιτρέπει τη ζωή. Σαν να τον έχεις μέσα σε ένα κλουβί και από το κλουβί σου βγάζει κραυγές ή βάζει τρικλοποδιές. Γι' αυτό νομίζω, νομίζω, δεν είμαι σίγουρη, δυσκολεύεσαι να διαχειριστείς αυτή την αποτυχία σου σε αυτές τις εξετάσεις. Μήπως επειδή μέσα σου τόσο καιρό έχεις διχασμό ανάμεσα στα θέλω σου και στα πρέπει που έχεις επιβάλει στον εαυτό σου, πρέπει να, κάνω, να περάσω αυτές τις εξετάσεις, πρέπει να κάνω αυτό το πτυχίο, πρέπει γιατί πρέπει να μείνω σε αυτή τη δουλειά, πρέπει να μείνω σε αυτή την τη χώρα, πρέπει, 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 που μέσα σου μια επιθυμία. Θέλω να γυρίσω πίσω, θέλω να πω στην Ελλάδα, δεν νιώθω καλά εδώ, δεν, 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 δεν. Δεν ξέρω πώς περνάς εκεί που είσαι. Μπορεί να μην ωραία. Μπορεί να μην είναι για σένα όμορφο το περιβάλλον. Μπορεί να είσαι homesick που λένε στα αγγλικά. Μπορεί να πεθυμάς το σπίτι σου, να πεθυμάς τη χώρα σου, να πεθυμάς την Ελλάδα. Μπορεί να έχεις φόβο μέσα σου ότι δεν θα τα καταφέρεις εκεί. Και αυτός ο φόβος να λειτουργεί με έναν τρόπο ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία και αυτό που φοβάσαι να το παθαίνεις. Σίγουρα φιλενάδα χρειάζεσαι όπως και ψυχοθεραπεία. Στείλε μου πίσω μέλη να σου συστήσω κάποιο ψυχολόγο είτε από Κύπρο είτε από Ελλάδα που να κάνει συναδρίες μέσω Skype, ούτω ώστε να κάνει τη δική σου γλώσσα και στη δική σου νοτροπία ψυχοθεραπεία, αν θες, εκτός και αν μπορείς να βρεις εκεί στην περιοχή που είσαι κάποιο μου να ταιριάζεται, χρειάζεσαι να κάνεις ψυχοθεραπεία για να ανακαλύψεις ποιε είναι οι πραγματικές σου επιθυμίες. Και ποια πράγματα που σε σταματούν και σε κρατάνε πίσω είναι όντως διαφορετικές επιθυμίες ή είναι φόβοι ή φοβίες. Αυτό είναι το πρόβλημα όταν μένουν πράγματα στο υποσυνείδητο. Έχουν πάρα πολύ δύναμη τα πράγματα που είναι στο υποσυνείδητό μας και δεν μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε αν είναι καλά για μας ή κακά για μας. Δηλαδή, να το κάνω έτσι λίγο πιο κατανοητό. Ε, είμαι στην Αγγλία για παράδειγμα, δεν ξέρω σε ποια χώρα είσαι. Ε, είμαι στην Αγγλία ε, και είμαι λογίστρια και μου έχουν πει, πω... πραγματικά δεν ξέρω, μπορεί να πέφτω μέσα από αυτά που λέω, και μου έχουν πει να πάω να κάνω για τη δουλειά μου το Certified. Ε, έχω αποφασίσει ότι είναι καλύτερα για μένα να είμαι στην Αγγλία, γιατί είναι περισσότερες οι απολαύες, και έχω μεγαλύτερη πιθανότητα οικονομικής επιβίωσης και καλύτερης ζωής. Πάω στην Αγγλία, αλλά ταυτόχρονα μέσα μου φοβάμαι, μήπως δεν τα καταφέρω και τόσο καλά, μήπως δεν ταιριάξω σε εκείνη την κοινωνία, Φοβάμαι ότι μπορεί να μην είμαι αρκετά καλή. Αυτό είναι φόβο. Μπαίνει στο υποσυνείδητο, με σαμποτάρει. Πάω στην Αγγλία, αλλά στην πραγματικότητα θέλω να μείνω στην Ελλάδα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ ο ήλιο. Μ' αρέσει πάρα πολύ μια συγκεκριμένη πόλη που θα ήθελα να πάω να ζήσω εκεί. Και θέλω να ασχοληθώ με έναν άλλον τομέα, ο οποίο με εκφράζει περισσότερο, όπως για παράδειγμα κάτι καλλιτεχνικό. Αλλά καταπνίγω αυτή μου την επιθυμία και. Πιέζω τον εαυτό μου να πάει στην Αγγλία γιατί αυτό είναι καλύτερο για μένα ή νομίζω ότι είναι καλύτερο για μένα. Άρα εδώ έχουμε δύο πράγματα που είναι στο υποσυνείδητο. Το οποίο μπορεί να είναι στο υποσυνείδητο: Το ένα είναι ο φόβο ότι δεν θα τα καταφέρει και θα γίνει ρεζίλη και δεν θα είσαι αρκετά καλή. Φόβο. Και το άλλο είναι η λαχτάρα, η επιθυμία να ζήσει ένα ηλιόλουστο μέρο και να ασχολήσει με κάτι που πραγματικά επιθυμεί. Μπορεί να μην είναι και η Ελλάδα. Μπορεί να θε, ξέρω εγώ παιδί μου, να πα στην Ιταλία να γίνει ζωγράφο ή να πας στην Ισπανία να ασχοληθεί με κάτι καλλιτεχνικό π.χ. Εάν αφήνεις το υποσυνείδητο τους φόβους και τις επιθυμίες σου, το ένα μπερδεύεται μαζί με το άλλο, δεν μπορείς να ξέρεις αν αυτά που κρύβεις το υποσυνείδητο σου, αποθείς το υποσυνείδητο σου, είναι θετικά ή αρνητικά πράγματα για σένα και γίνεται ένα άλλα αλλού. Οπότε η ψυχοθεραπεία θα σε βοηθήσει να ανασύρεις την επιφάνεια όλα αυτά μαζί με τη βοήθεια του ψυχολόγου σου. Να δεις ποιοι είναι οι φόβοι σου, ποιοι είναι οι επιθυμίες σου, ποια είναι τα κόμπλεξ σου, ποια είναι τα, τα πράγματα που θέλεις πάρα πολύ να κάνεις, ε, τι, τι είναι αυτά που γουστάρεις, τι είναι αυτά που, που δεν θες με τίποτα. Και να γνωρίσεις, ίσως για πρώτη φορά, ολοκληρωτικά τον εαυτό σου. Γιατί όταν γνωρίσεις τον εαυτό σου, θα πηγαίνετε χέρι-χέρι ο εαυτός σου κι εσύ. Για παράδειγμα, στην περίπτωση τώρα των εξετάσεων, εάν ήταν για σένα και συνειδητό και υποσυνείδητο στόχο το να περάσει τι εξετάσει, στην απίθανη περίπτωση που θα έχεις αποτυχία, γιατί όταν συμφωνεί το μέσα με το έξω, τα πράγματα γίνονται καλύτερα. Στην απίθανη περίπτωση που θα έχεις αποτυχία, θα έλεγε Δεν πειράζει, είχα μια μικρή αποτυχία, θα ξαναδώσω τι εξετάσει και θα τι περάσω. Όπω κάνουν τόση, και τόσοι και τόσοι άνθρωποι. Όμω εσύ, επειδή έχει αυτό, φαίνεται πω έχει αυτό ακριβώ το διχασμό μεταξύ των επιθυμιών, του φόβου σου και τη πραγματικότητά σου, φοβάσαι να το διαχειριστείς αυτό το πράγμα. Έτσι παγώνει και το πιο πιθανό να ακολουθήσει υποσυνείδητα όχι τι επιθυμίε σου, αλλά του φόβου σου. Πρόσεξε. Και δεν σου συμφέρει αυτό το πράγμα. Δεν μα συμφέρει να κάνουμε επιλογέ βασισμένες στο φόβο. Φόβο μήπω μείνω μόνο μου, φόβο μήπω γίνω ρεζίλη, φόβο μήπω αποτύχω, φόβο μήπω με κοροϊδέψουν, φόβο μήπω δεν με αγαπούν. Και πάει και πάει και πάει και πάει. Οπότε η λύση φιλενάδα σε σένα είναι η ψυχοθεραπεία. Όχι για τη συγκεκριμένη αποτυχία, για τις πολλές αποτυχίες που θα συνεχίσουν να επέρχονται στη ζωή σου, εάν εσύ δεν γνωρίσεις καλά τον εαυτό σου και δεν τραβήξεις με το ζόρι να βγάλεις από το υποσυνείδητο τόσο τους φόβους σου, τις ντροπέ σου, όσο και τις κρυμμένες σου επιθυμίες. Έχεις την αγάπη μου. Είμαι σίγουρη ότι μπορείς να τα καταφέρεις, γιατί όπως είπα και προηγουμένως γράφεις με μεγάλη συνοχή και δείχνεις ένας ευφύης άνθρωπος. Yeah.